Είμαι εργαζόμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, συμβασιούχος στο πρόγραμμα Φίλος. Ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε το 2017 για την κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων και των μεταναστών και κάλυψε τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, αλλά ενίσχυσε και το ΕΣΥ σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όλα αυτά τα χρόνια αυτό που βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι στον ΕΟΔΗ και κυρίως οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία είναι ότι μπαλώνουμε τις τρύπες του ΕΣΥ, ενός ΕΣΥ το οποίο εργασιακά χαρακτηρίζεται από πάρα πολλές συμβάσεις εργασίας, από εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων με ένα και μόνο σκοπό, τη μείωση του εργασιακού κόστους, τη μείωση των δαπανών στην υγεία και τώρα τελευταία ειδικά όπως είναι και προωθείται όλο και περισσότερο την ιδιωτικοποίηση του συστήματος υγείας, το οποίο θα επιφέρει και άσχημες συνθήκες εργασίας σε εμάς, όπως είναι ήδη τώρα έτσι κι αλλιώς, αλλά και καταστροφικές δαπάνες στα νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών υγείας. Ως συμβασιούχος αυτό που θέλω είναι να καλέσω οι αγώνες του Φλεβάρι να γίνουν σταθμός για τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό και καλυτέρευση των συνθήκων εργασίας. Ευχαριστώ πολύ.